Οι επιπτώσεις της υγειονομικής λέλαπας είναι πιο φανερές από ποτέ στην αγορά, όπως αποκαλύπτεται και από τις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με έρευνα της Ελστάτ, η μείωση του τζίρου στις επιχειρήσεις προκαλεί επιχειρηματικό έμφραγμα. Για τον Ιούνιο του 2020 καταγράφηκε πτώση 16,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, ενώ παράλληλα η μείωση των εσόδων για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται περί τα 20 δις ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 25,1%. Παράλληλα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέδρου Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μανώλη Κουμαντάκη, η πτώση σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει ποσοστό άνω του 40%, τονίζοντας το πρόβλημα της ρευστότητας που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει ρευστότητα, όταν οι τζίροι των επιχειρήσεων έχουν κατέλθει 50% ή και 60% σε κάποιες επιχειρήσεις, όταν τα στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατηθούν επιχειρήσεις και να κρατηθούν και οι θέσεις εργασίας που αυτές δημιουργούν καινούργια εισοδήματα ή κρατάνε εισοδήματα τα οποία μέσα από αναμοχλεύσεις στην οικονομική κοινωνία δημιουργούν και τη ρευστότητα στην οικονομία, όλα αυτά τα πράγματα δεν υφίσταται, τότε σαφώς οι αγορές θα μπούμε σε μια διαδικασία και μπαίνουν σε μια διαδικασία όπου σμικρύνεται ο όγκος της οικονομίας και ο όγκος των επιχειρήσεων. Όπως τονίζουν οι τοπικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, οι επιπτώσεις είναι αρκετά πιο έντονες από τα αναγραφόμενα ποσοστά. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης αναφέρεται στο γεγονός πως ο κλάδος που πλήττεται περισσότερο είναι αυτός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος φαίνεται να πληρώνει τα σπασμένα της γενικότερης κατάστασης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι και οι μικρομεσαίες είναι αυτές που βάλλονται περισσότερο. Είναι λοιπόν πράγματι πονιβάλλοντες. Θέλω να πω ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Δεν τα θεωρούμε ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι κάποια μέτρα ανακούφισης, αλλά από εκεί και πέρα υπολείπονται πολύ στο να μπορέσουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να σταθούν στα πόδια τους έτσι να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Η έως τώρα σημαντική μείωση των εσόδων είναι μια όψη του νομίσματος, καθώς την ίδια στιγμή δυσίων είναι η πρόβλεψη για την εικόνα της αγοράς από το φθινόπωρο μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατηθούν στην αγορά αυτές οι επιχειρήσεις, να κρατηθούν στην οικονομία μέσα, γιατί θα υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες που θα δημιουργήσει εκτός το οικονομικό γεγονότος και ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα συνοχής και πολλών άλλων προβλημάτων. Η πανδημία έχει καταστήσει ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας σε κατάσταση συναγερμού. Η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο, τη στιγμή που η αγορά δεν προλαβαίνει να κλείσει τις ορθάνυχτες πληγές της.